μας για λόγια και για την εμπλοκή με τα κοινά, με την πολιτική, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τώρα με την υποψηφιότητα σας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και τις θέσεις βεβαίως του κόμματός σας, ένα δεύτερο να προσθέσω. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια του ψηφοδελτίου του κόμματός μας για τις ευρωεκλογές να περιλαμβάνει ανθρώπους από όλους τους χώρους, είναι πρόεδροι σωματείων, συνδικάτων, άνθρωποι από το χώρο των επιστημών, των τεχνών, άνθρωποι με έναν τρόπο που έχουν ασχοληθεί με τα προβλήματα του λαού μας στον κάθε χώρο. Και έχουμε συμβάλει ο καθένας με τον τρόπο του στην άνοδο των αγώνων και των λαϊκών διεκδικήσεων για μια σειρά προβλήματα. Εγώ ασχολούμαι με τα ζητήματα των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων. Είμαι από το χώρο της δικαιοσύνης, δικηγόρος. Και έχουμε αναπτύξει και μια δράση στην Επιτροπή του ΠΑΜΕ κατά των πληστηριασμών. Μάλιστα. Και αντίστοιχα φυσικά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τους ανθρώπους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις ευρωεκλογές, γιατί πράγματι είναι άνθρωποι αγωνιστές, άνθρωποι που σε κάθε χώρο έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους στην προβολή των εργατικών λαϊκών διεκδικήσεων. Θα είναι δυνατή η φωνή του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο κατά την άποψή σας στις βουλευτικές εκλογές? Είδαμε, δεν τα πήγε και άσχημα, όμως ωστόσο νομίζω ότι τα κόμματα περιμένουν τις ευρωεκλογές για να πάρουν τα μηνύματα που θέλουν. Κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν κάποια έτσι στοιχεία και φαντάζομαι ότι και τα κόμματα κινούνται ανάλογα και όσο φορά και τη στρατηγική τους. Πολλά στελέχη βρίσκονται νομίζω σε όλη την Ελλάδα και από το δικό σας κόμμα αλλά και από τα υπόλοιπα. Είναι ένα ερώτημα αυτό και ένα δεύτερο να βάλω πάλι. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσα από την Ευρωβουλή και μιας και κατάγεστε και εσείς από νησί, ξέρετε τα προβλήματα ποια είναι στα νησιά και ιδιαίτερα στην περιφέρεια την δική μας. Συνεπώς θα ήθελα να μου απαντήσετε και αυτό σε δεύτερο χρόνο. Γνωρίζετε ότι το ΚΚΕ έχει μια συνολικά διαφορετική αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα. Και θέλουμε να εκφράσουμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του λαού μας που έχει βγάλει συμπεράσματα και που αγανακτεί με την πολιτική που εφαρμόζεται σε βάρος του. Αυτό το εξέφρασε με μεγαλειώδεις αγώνες στο προηγούμενο διάστημα από τους αγώνες των φοιτητών, των αγροτών, των υγειονομικών, των εργαζομένων. Να αναφερθούμε στη χθεσινή μεγαλειώδη απεργία της Πρωτομαγιάς σε όλη την Ελλάδα. Γιατί παρόλο που το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να μεταφέρει την αργία της Πρωτομαγιάς στην Τρίτη του Πάσχα, οι εργαζόμενοι απάντησαν με τη δική τους απεργία, γιατί ακριβώς η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, όπως λέει και το σύνθημα, είναι απεργία. Θέλω να πω ότι πια ο λαός μας νομίζουμε ότι έχει βγάλει συμπεράσματα ότι όλα όσα εφαρμόζονται και στην Ελλάδα αποτελούν στο συντριπτικό τους μέρος οδηγίες, κατευθύνσεις που αποφασίζουν οι αστικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η αγανάκτηση, αυτή η διάθεση διεκδίκησης απέναντι σε μια πολιτική που πλήττει τους εργαζόμενους και το λαό, κατά τη γνώμη μας μπορεί να εκφραστεί με την ψήφο του ΚΚΕ. Γιατί οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι θα κάνουν και στην επόμενη θητεία τους, θα αναδεικνύουν, θα προειδοποιούν, θα ενημερώνουν για όλα όσα προετοιμάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς επειδή το κόμμα μας έχει αυτή τη συνολικά διαφορετική αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει δεσμεύσει από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, από τα λόμπι που τα υπόλοιπα κόμματα θεωρούν ότι είναι ζωτικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς τους λόγους είναι εγγύηση ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν, να ενημερώνουν, να προετοιμάζουν το λαό μας για όλα όσα θα έρχονται ως κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό της χώρας, ώστε να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι αγώνες, οι διεκδικήσεις έναντι σε μια πολιτική που όλοι πια νομίζω ότι βλέπουμε ότι κυριολεκτικά μας έχει οδηγήσει σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, σε μια απόγνωση. Μάλιστα. Το παράδειγμα των νησιών είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Γιατί όλα τα νησιά, τα μικρότερα όπως Κυκλάδες ή τα μεγαλύτερα όπως τα Δωδεκάνησα, έχουν ορισμένα πολύ βασικά προβλήματα στα οποία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Νομίζω το πρώτο, το μεγάλο, το βασικό είναι το ζήτημα της υγείας. Τα νοσοκομεία σε όσα νησιά υπάρχουν είναι υποστελεχωμένα με πολύ μεγάλες δυσκολίες, ενώ στα μικρότερα νησιά υπάρχουν κέντρα υγείας, επιτρέψτε μου να πω, φαντάσματα, χωρίς γιατρούς, χωρίς μηχανήματα, χωρίς δυνατότητα να γίνει ακόμα και μια απλή εξέταση.
Επίσης, είναι πολύ μεγάλο, νομίζω, το πρόβλημα, όλα τα νησιά θα το πούμε αυτό, ότι στο όνομα μιας μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης κάνουμε πίσω, όπως είναι στην αντιμετώπιση εργατικών λαϊκών αναγκών, και ειδικά το καλοκαίρι που τα νησιά γεμίζουν με κόσμο, με τουρίστες, υπάρχουν μια σειρά προβλήματα. Το δίκτυο ενέργειας δεν αντέχει. Έχουμε συχνά διακοπές ρεύματος, συχνά διακοπές με την υδροδότηση. Ζωτικά προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους. Και φυσικά νομίζω ότι είναι και το τεράστιο πρόβλημα των μεταφορών με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που κάθε χρόνο γίνονται όλο ένα και πιο ακριβά. Και τελικά για τους νησιώτες καταλήγει να είναι μια τεράστια δυσκολία να πάνε στον τόπο τους να κάνουν τις διακοπές τους. Ειδικά, ας πούμε, τώρα το Πάσχα που είναι και πιο λίγες ημέρες που κάποιος κάνει τις διακοπές του, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πολλές οικογένειες ακριβώς λόγω του κόστους των εισιτηρίων δεν θα καταφέρουν να έχουν στα νησιά, να έρθουν στον τόπο τους. Όλα αυτά είναι ζητήματα που χρειάζεται να τα διεκδικήσουμε, να αντισταθούμε σε μια πολιτική που θέλει τα νησιά μας να ανταποκρίνονται είτε στο τουριστικό θαύμα, για τον τουρισμό που απολαμβάνουν τα μεγάλα πορτοφόλια και όχι ο λαός μας, είτε στα σχέδια της πράσινης μετάβασης με ανεμογεννήτριες να γεμίζουν τις κορυφές των βουνών στα νησιά μας. Αυτά είναι ζητήματα που είναι μπροστά μας, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να βρούμε και καινούργιους τρόπους και να εκμεταλλευτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, δεν μπορούμε να αρκέσουμε μόνο στους τρόπους που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον η χώρα μας τον ήλιο και τον άνεμο τον έχει και την θάλασσα. Οπότε, με ήπιας μορφής, λέτε εσείς, με διαφορετικό τρόπο, αντιληπτό. Το πρόβλημα είναι ότι η αξιοποίηση και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όλων των μορφών ενέργειας, δεν γίνεται με κριτήριο την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών, αλλά γίνεται με κριτήριο τα κέρδη των επενδυτών. Και γι' αυτό ακριβώς τα σχέδια που υπάρχουν δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τις αντιδράσεις των κατοίκων, ούτε τις διεκδικήσεις τους, ούτε υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας όλες τις μορφές ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και άλλες μορφές ενέργειας που έχει η Ελλάδα, πλούσιες κτλ. Και δεν εκμεταλλευόμαστε, αν θέλετε, και τα επιτεύγματα της επιστήμης, που μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να έχουμε και εξόριξη έχουμε στον τόπο μας πλούσια κτλ. Και να μην τιμάζουν τα αντίστοιχα εργοστάσια στη Βόρεια Ελλάδα, που σήμερα υπάρχει δυνατότητα της επιστήμης και με καλύτερους, βελτιωμένους περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό ήθελα να πω. Ανάπτυξη μεν. Ναι, ανάπτυξη μεν, αλλά σε συνάρτηση και με το, πώς βλέπουμε και το περιβάλλον και απέναντι σε αυτό. Ακριβώς, έτσι. Εφορία και ανάπτυξη, αλλά με κάποιο. Δεν αξιοποιούνται. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν επιστήμονες που έχουν καταθέσει τη γνώμη τους σε αυτή την κατεύθυνση και δεν τους ακούγονται. Γιατί, και αν θέλετε, αυτό αποδείχθηκε και με ένα πολύ τραγικό τρόπο για τη χώρα μας. Πώς όταν το κριτήριο είναι τα κέρδη των επενδυτών και όχι εργατικές λαϊκές ανάγκες και όλα διαμορφώνονται με βάση αυτό, έχουμε μια κατάσταση απαράδεκτη στις υποδομές για την προστασία της ζωής. Δεν έχουμε, γιατί δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες, η αντιπυρική προστασία ή η αντιπλημμυρική αντισεισμική θωράκιση στο σιδηρόδρομο, ακριβώς επειδή η πολιτική που ακολούθησαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν η πολιτική της εμπορευματοποίησης του σιδηροδρόμου, με αποτέλεσμα να διασπαστεί το σιδηροδρομικό έργο, να μην έχουμε μέτρα ασφάλειας και να φτάσουμε στην τραγωδία των τεμπών. Και δυστυχώς, όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, που ξαναλέω, ειδικά στο ζήτημα των σιδηροδρόμων, αλλά αν πάρουμε και άλλες υποδομές, το ίδιο είναι, έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς θα είμαστε συνεχώς μπροστά σε νέα τέμπη. Γιατί το κριτήριο και αυτό περιγράφεται και σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η περιβόητη λογική του κόστους-ωφέλους. Δηλαδή, εάν κοστίζει περισσότερο να κάνεις τα έργα από το να αποζημιώσεις μετά σε μια ζημιά, προτιμάμε με αυτόν τον κοινικό τρόπο, ακόμα και αν χρειαστεί να αποζημιώσεις, αν αυτό θεωρείται πιο φτηνό, και όχι να λάβεις μέτρα πρόληψης και προστασίας πρώτα και κύρια της ανθρώπινης ζωής. Και το λέω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει από χθες επίσημα η αντιπυρική περίοδος, για παράδειγμα, και εδώ και στη Ρόδο είχατε
πολύ άσχημα, πολύ άσχημη εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια. Κατακάει και το νησί, έτσι. Και σε όλη την Ελλάδα είχαμε αντίστοιχες τραγωδίες. Μια φοβερή καταστροφή του περιβάλλοντος, στην Εύβοια, στη Γαδιά κτλ. Και φυσικά κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, χάθηκαν περιουσίες. Και όμως δυστυχώς άλλη μια χρονιά είμαστε στα ίδια. Κλείνοντας, δεν έχει ληφθεί κανένα επιπλέον μέτρο προσλήψεις πυροσβεστών, ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέτρων που να ξέρουν οι κάτοικοι πώς θα αντιμετωπίσουν μια πιθανή τέτοια κατάσταση. Κύριε Γεράκη, κλείνοντας, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, το δικό σας μήνυμα και για αυτές τις ημέρες, γενικότερα και τον αγώνα που θα κάνετε και εσείς από την πλευρά σας μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τις 9, μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους νησιώτες. Λοιπόν, και όχι μόνο. Μια και είμαστε λοιπόν κοντά στην Ανάσταση, να πούμε ότι η Ανάσταση είναι μια διαφορετική πορεία σε όλα αυτά που ζούμε και μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε διαφορετικά. Βρίσκεται στην ίδια τη δύναμη των εργαζομένων του λαού. Έχουμε ανεξάντλητη δύναμη που νομίζω ότι ίσως δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει. Με τους αγώνες μας, με τις διεκδικήσεις μας, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Άλιστα. Αυτό έχει αποδείξει, αν θέλετε, η ιστορία του εργατικού κινήματος χρόνια τώρα. Αυτή τη δύναμη πρέπει να την πιστέψουμε. Με συσπήρωση με το ΚΚΕ να δυναμώσουμε τους αγώνες μας για να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, και με ψήφο στο ΚΚΕ να στείλουμε ένα μήνυμα πρώτα και κύρια καταδίκης της κλιμάκωσης του πολέμου στην περιοχή μας, αυτών των πολύ σοβαρών επικίνδυνων εξελίξεων που είναι σε βάρος όλων των λαών της περιοχής. Θέλω να μεταρρύψουμε όλο αυτό το θέμα σε μια άλλη ολόκληρη εκπομπή. Να είναι ένα μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής που μετατρέπει τα πάντα σε εμπόρευμα, την υγεία, την παιδεία, της πολιτικής που μαστίζει με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς, με όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά ταυτόχρονα να είναι και ένα μήνυμα αγώνα και ελπίδας. Ότι μπορούμε πραγματικά να ανοίξουμε το δρόμο για μια διαφορετική κοινωνία. Χωρίς όλα αυτά τα προβλήματα. Αρκεί να βάλουμε στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες. Να πιστέψουμε σε αυτό. Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Κυρία Γεράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα, καλή δύναμη. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.